Καλημέρα σας. Ακούτε Prime News και πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Σήμερα η μέρα 5η 15 Σεπτεμβρίου του 2022 στο μικρόφωνο ο Νικόλαος Κυρόπουλος. Και ξεκινάμε με τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αποκαλύπτει με στοιχεία την πραγματική ακρίβεια. Όργιο εσχροκέδεια στα σούπερ μάρκετ. Το καθημερινό καλάθι τη νοικοκυρά έχει επιβαρυνθεί 23 έω 83% στα βασικά προϊόντα. Μέσα σε ένα χρόνο μιλάμε για αυτά, έτσι. Έρευνα. Τιμέ σοκ πολύ πάνω από το ποσοστό του πληθωρισμού. Ελέγχει κανεί. Και δίπλα ακριβώ υπάρχει ένα ενδεικτικό πίνακα που λέει τρελέ αυξήσει μέσα σε 12 μήνε. Και δείχνει αντίστοιχα 6-7 προϊόντα τα οποία έχει δίπλα το ποσοστό ακρίβειας και σε αντιστοιχεία Αύγουστο του 2021 με Σεπτέμβριο του 2022. Ράλι ανατιμήσεων από το Μάιο. Προκλητικό, ο Κοντολέων κρύφτηκε πάλι πίσω από το απόρριτο. Κανονικό θίασο, ο Μηταράκη ηθοποιό σε σύριαλ του Αντένα, σοβαρό τη μηδέν. Πέτσινη συγγνώμη μετά τη θύελα. Εχθέ έφυγαν Ειρήνη Παπά Παντερμαλή, ο άγνωστο γάμο τη σπουδαία ηθοποιού με Μεξικανό παραγωγό. Εστία, η τελευταία εξομολόγηση τη καταμάρκε ανυπότακτη ελληνική ψυχή: η, η Ελλάδα κουτσένει, αλλά υποκρίνεται ότι χορεύει. Δεν αντέχω τη δημοκρατία των πολιτών. Με ανατριχιάζει το γούστο τη πλειοψηφία. Η ανοιχτή τηλεόραση βρωμίζει το καθεστικό. Οι δημοσιογράφοι να βγάλουν το σχασμό. Το θέατρο είναι μόνο για έκφυλους. Ελεύθερο τύπο. Τα μυστικά για δωρεέ χρημάτων. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αφορολόγητα μόνο αν γίνει μόνο τραπεζικών λογαριασμών. Φόρο 10% αν δοθούν μετρητά. Αναδρομική φοροαπαλλαγή για συναλλαγέ από πέρσι τον Οκτώβριο. Υποχρεωτική η δήλωση στην εφορία. Όλα αυτά προ παιδιά, εγγόνια και συγγενεί η Ρωσία στήριξε με 300 εκατομμύρια δολάρια πολιτικά κόμματα σε 24 χώρες. Έγραφο βόμβα τον είπα. Η Τουρκία παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης. Η ειρηνη Παπά, 1926-2022, η Ελληνίδα θεά του πολιτισμού. Και δάσκαλος μένει στο σχολείο γιατί δεν έχει βρει σπίτι να νοικιάσει. Λίγα ακίνητα, πανάκριβα ενίκια στα τουριστικά νησιά. Μακελιό. Ευρωπαϊκά μιμιέ από πυραδολοφονία κατά του Πούτιν με βόμβα μεγάλης ισχύω. Το θωρακισμένο αυτοκίνητο τον έσωσε. Πήγαν να τον φάνε. Η παγκόσμια μασονική τάξη τον θέλει νεκρό. Ακολούθησε αιματοκύλισμα, εκτέλεσε τη μισή φρουρά του. Παγκόσμια Ειρήνη Παπά. Έφυγε κι αυτή για να βρει τον Μάρλον Μπράντο που αγάπησε παράφορα. Πήρε το μυστικό στον τάφο. Η νόθα κόρη με τον αρχισφαγέα Άρη Βελουχιώτη εσπρέσο. Η εμβληματική Ειρήνη η Παπά δεν άντεξε να ζει στο σκοτάδι του Αλσχάιμερ. Λύτρωση από την γκαριά... για την καριάτιδα του Μάρλον Μπράντο. Από το χιλιομόδι Κορίνθου στο γαλαξία του Παγκόσμιου Σινεμά. Νέε βόμβε μπιμπίλα στο δικαστήριο για Φιλιππίδη. Ερωτικό δεσμό με φίλοι του γιού του. Είσαι φίδικο λοβό, ούρλιαζε στον πρόεδρο του ΣΕΗ η Ελπίδα Νίνου. Τα νέα. Ρώσικο σχέδιο διείσδυση έκθεση κόλαφο για δωροδοκίε. Έρευνα του State Department αποκαλύπτει ότι από το 2014 η Μόσχα εξαγόραζε πολιτικού και όχι μόνο σε τουλάχιστον 24 χώρε. Σε συναγερμό, η Ουάσιγκτον ενημερώνει τι εμπλεκόμενε πρωτεύουσε. Ξέσπασε ήδη άλλο στη Ρώμη. Τι υποστηρίζει το ελληνικό Ιπέξ; Νέα Δημοκρατία περιμένουμε να δούμε αν χρηματοδοτήθηκαν από Πουτίν και ελληνικά κόμματα. Πεντερμαλής 1940-2022 Ένα αγώνα ζωή για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Κοινό πάθο για την εξουσία από Μιτσοτάκη και Τσίπρα. Ειρήνη Παπά 1926-2022. Η Ελληνίδα Σταρ που κατέκτησε το διεθνέ σινεμά. Και ομολογία Ρουμπάτη. Ακούγαμε τον Τεχνοκράτη εν γνώση του Τσίπρα. Κοντολέων. Ο Πρωθυπουργό δεν ενημερώθηκε για τον Ανδρουλάκη. Απάντηση Πιτσιόρλα. Μια άθλια επιχείρηση ηθική εξόντωση ή καθημερινή. Μνήμε Μικρά Ασία στον Μπενάκι. Ο τζίρο των 3 δισεκατομμυρίων και τα αγκάθια. Airbnb δημιουργεί εισόδημα για ιδιοκτήτε, αλλά οθεί προ τα πάνω τα ενίκια. Στροφή σε ηλιακού και ξυλόσωπε. Η Αυγή. Το δημόσιο πληρώνει, ο δημοσκόπο φουσκώνει τα νούμερα. 2,3 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο στον ιδιοκτήτη τη Opinion Poll. Απευθεία αναθέσει και στημένοι διαγωνισμοί σε 5 εταιρείε του. Εκτοξεύθηκαν τα ποσά που έλαβε την περίοδο 2019-2022 οι χρυσέ δουλειέ με το Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική. Αρνήθηκαν συνεδρίαση για την παρακολούθηση Σπίρτζη. Η εφημερίδα των Συνταχτών. Η Κομισιόν υπόσχεται τώρα ριζικό ανασχεδιασμό του ενεργειακού καζίνου που η ίδια έστησε. Η Ευρώπη παραδέχεται το φιάσκο τη. Αποχαιρετισμό στην Αγέρο του Παγκόσμιου Σινεμά. Δημήτρη Πεντερμαλή. 1940-2022. Το Δίον και το Μουσείο τη Ακρόπολη χωρί τον κύριο καθηγητή του. Το Ποντίκι. Πρώτη απάντηση στο μετσοτάκι που εγκαινίασε προεκλογική περίοδο πόλωση. Σηκώνει το Γάντι ο Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζει Δομικέ αλλαγέ στην ενέργεια και άμεσα μέτρα για ακρίβεια και για μικρομεσαίου. Καταθέτει συνολική πρόταση για την ενίσχυση του κράτου δικαίου με αφορμή τι υποκλοπέ. Ριζοσπάστη. Το 408ο φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητή εικόνη Αυλαία στην Θεσσαλονίκη. Η καρδιά τη νεολαία χτυπάει από σήμερα στου ρυθμού του φεστιβάλ. Στο αίθριο τη έδρα τη ΚΕ του ΚΚΕ τη Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη η αποχαιρετιστήρια τελετή στον Κώστα Καζάκο. Ελεύθερη ώρα. η η απάντηση στου αντίχρησου. Λαοθάλασσα για την ευλογία του θαυματουργού Σταυρού. Μέγα θαύμα ομολόγησε γυναίκα που την σταύρωσε ο Παπαδημήτρη. Στου Αγίου Ισηδόρου στο Λικαβιτό. Με άγγιξε και σταμάτησα να πονάω. Ο λόγο. Πλαφό στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργεια για να στηριχτούν επιχειρήσει και νοικοκυριά. Σχέδιο σωτηρία. Η κατάθεση ρουμπάτη ανακατεύει την Τράπουλα, παρακολουθήσαμε τον Πιτσιόλα. Δημοσκόπηση ενόψη εκλογών στην Τουρκία. Προεκλογική ατσέντα για του μισού Τούρκου, η ένταση με την Ελλάδα. Star Press. Αποκομμένη από το περιβάλλον, ξεψύχησε χθε η Ελληνίδα Θεά Ειρήνη Παπά. Έφυγε φυθισμένη στη σιωπή. Βουβί νικήθηκε από το Αλσχάιμερ η ζωντανή Καριάτιδα. Ο έρωτα με τον Μάρλο Μπράντο και ο λόγο που δεν έκανε παιδί. Για ιατρικά πειράματα στο σώμα του Καζάκου. Το πρόσφερε για την εκπαίδευση των φοιτητών. Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο τη ΕΗ, Μπιμπίλα Ίσε Φίδι Κολοβό. Λαοθάλασσα στον ναό των Κοσμικών. Πιστείε πέφτουν να σταυρωθούν από τον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη. Η ντορα Μπακογιάννη για την ύφη τη. Δεν είναι τσόκαρο η Κοτσιόνι. Ο μύθος της κακιάς πεθέρας. Κοντρα Ο κύριο Τασούλα υπάκουσε στην κυβέρνηση και απέρριψε το αίτημα για άμεση συγκλήση τη Επιτροπή Θεσμών. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τον πρόεδρο τη Βουλή Αλέξη Τσίπρας. Κανεί δεν θα γλιτώσει στο τέλο από τι ευθύνε του. Άνθρακε ο Θησαυρό. Σταγόνα στον ωκεανό τα μέτρα τη Κομισιόν για νοικοκυριά και επιχειρήσει. On time. Δεν θα ταφεί ο Κώστα Καζάκο στο Πανεπιστήμιο το σώμα του, το αντίο σε σπουδαίο ηθοποιό τη Δευτέρα, με τελετή στο κτίριο του Κουκουέ στον Περισσό. Τα πέντε κομικά σημεία στην άμυνα τη Ρούλα. Οι απαντήσει του Ισαγγελέα στην απολογία τη Πυρπυρίγκου για το θάνατο τη Τζορτζίνα. Τη Κακομήρα, ναρκοπαίδιο ειδίκη του Φιλιππίδη. Φίδι Κολοβό φώναζαν στην αίθουσα οι υποστηριχτέ του ηθοποιού. Χαμός με το Σπύρο Μπιμπίλα που κάρφωσε τη συνήγορο κυρία Πέτρου ότι του έκανε το τραπέζι για να τον καλοπιάσει και του αγόρασε δύο λαχεία. Το κογλίφι με πιστόλι άρπαξαν 23χρονο και τον απειλούσαν για δάνειο 3.650 ευρώ. Political. Τον άδειασε ο Ρουμπατής στην εξεταστική ψέματα Τσίπρα για παρακολουθήσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Προσφεύγει στη δικαιοσύνη ο πρώην Υπουργό. Παρακολουθούσαμε τον Πιτσιόρλα για εθνικού λόγου εν γνώση του Πρωθυπουργού, αποκάλυψε ο πρώην διοικητή τη ΕΕ. Κίνηση Ματ Μιτσοτάκη, η τερατογένεση βραχύκλωσε το Πασόκ. Ανδρουλάκη από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ψεκασμένα σενάρια συγκυβέρνηση. Στέλιο Πέτσα, έταξε 2 εκατομμύρια ευρώ από τα λεφτά που δεν υπάρχουν. Κομισιόν ρίχνει 140 για του καταναλωτέ. Στόχο έγκλημα θα είναι να μείνει χωρί παρακολούθηση. Επαυτοφόρο με τον Μακεντόνσκι ο Ανδρουλάκη. Α βάλει και τον Σερίφ υποψήφιο στη Ροδόπη. Πήγαν να εμβολήσουν σκάφο του λιμενικού οι Τουρκαλάδε. Έβγαλαν και όπλα όταν κατάλαβαν ότι δεν του παίρνει και θα του στείλει για υποβρύχιο ψάρεμα το ελληνικό σκάφο. Το Μανιφέστο. Βόμβα Ρουμπατή. Η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον, πι... τον Πιτσιόρλα. Ενημέρωσα τον Τσίπρα και μου είπε να προχωρήσω κανονικά. Αφωνία, ΣΥΡΙΖΑ για τι κυβερνητικέ εξαγγελίε στήριξη τη κοινωνία. Εθνικό Κήρυξ. Παρακολουθούσε στέλεχό τη η κυβέρνηση Τσίπρα. Σύμφωνα με κατάθεση Ρουμπάτη, το γνώριζε ο τότε Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα. Λύση για την αγιακή κρίση, δηλώνει ο πρέσβη Γιώργο Τσούνη. Έφυγε ο Δημήτρη Παντερμαλή. Συνέντευξη με τον Κυριάκο Ποζιερκίδη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Το Άγιο Όρο στη Βοστόνη και την Αμερική. Πέθανε η Ειρήνη Παπά και εκδήλωση για την μικρασιατική καταστροφή στο Σικάγο. Ακούσατε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ημέρα 5η, 15 Σεπτεμβρίου του 2022. Ακούτε Prime News και στο μικρόφωνο είναι ο Νικολός Κυρόπουλος.